Αγαπητοί και ευλογημένοι χριστιανοί, η γέννηση του Χριστού είναι μια πραγματικότητα στη ζωή μας, παρά την ψυχρότητα των καρδιών μας, τη σκληρότητα της συμπεριφοράς μας και τη μη καθαρότητα των ψυχών μας. Ο Θεός της αγάπης έγινε άνθρωπος για να δώσει άλλη προοπτική στη ζωή μας, να τον αφήσουμε φυσικά, αν τον αφήσουμε φυσικά να γεννηθεί και στη δική μας καρδιά, τον ακολουθήσουμε στην καθημερινότητά μας και γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Ας αφήσουμε τη σκέψη μας όμως σε τρία πράγματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη γέννηση του Σωτήρου μας, για να δούμε τα μηνύματα που στέλνουν στον κάθε χριστιανό του σήμερα. Ο Χριστός, ο Κύριος του ουρανού και βασιλεύς της δόξης, γεννήθηκε στο σπήλαιο, δηλαδή σε στάβλο, και σπήλαιος στάβλος σημαίνει ερημιά, ακαθαρσία, παγωνιά και μάλιστα την περίοδο του χειμώνα. Ήθελε να δείξει πόσο έρημη ήταν τότε η ψυχή των ανθρώπων από ανθρωπιά, πόσο γυμνή από αγάπη, πόσο βρώμικη από την αμαρτία και τα πάθη. Σε σύγκριση, το σπήλαιο της Βηθλεέμ ήταν πιο καθαρό από τις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Κύριος και Θεός, ο Σωτήρας μας, γεννήθηκε στο σπήλαιο. Στην Φάτνη παραγανώθηκε ο Υιός της Παρθένου. Στην Φάτνη, στο παχνί με τα άχυρα. Και Φάτνη παχνί θα πει φτώχεια, στέρηση και δυστυχία. Ήθελε να συμβολήσει πόσο φτωχοί ήταν τότε οι άνθρωποι από αρετή και αγιότητα. Αυτήν ζητά ο Κύριος, την αρετή και την αγιότητα, γιατί στους Αγίους επαναπάβεται ο Θεός. Δεν τη βρήκε στη γη μεταξύ των ανθρώπων. Προτίμησε λοιπόν την Φάτνη από τα σπίτια των ανθρώπων. Πιο καλή η Φάτνη με τα άχυρα παρά οι ψυχές των ανθρώπων με τα πάθη και τα σκάνδαλα. Και κάτι ακόμα. Ο Χριστός με αστέρα γνωστοποίησε στους σοφούς της Ανατολής Μάγους τη γέννησή Του. Και το άστρο αυτό δεν ήταν ένα από τα πολλά, ένα φυσικό άστρο. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι ιδιαίτερο από το βασίλειο του φωτός, για να οδηγήσει προς το φως το αληθινό τους μάγους. Και ποιο άλλο ήταν αυτό το φως, παρά ο εσπηλαίο γεννηθείς και εν Φάτνη ανακληθείς Κύριος και Θεός μας, ο Χριστός, το φως του κόσμου, ο φωτίζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Αυτό συμβολίζει ο αστέρας. Όλα αυτά συμβολίζαν και δίδασκαν και πολύ περισσότερο σήμερα μας διδάσκουν και μας στέλνουν τα μηνύματα της γεννήσεως του Χριστού. Η κοινωνία μας, η έρημη από ανθρωπιά, η γυμνή από αγάπη και ακάθαρτη από την αμαρτία και τα πάθη, έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε την γέννηση του Χριστού. Η φτώχεια μας, όχι τόσο στα οικονομικά, όσο κυρίως στην αρετή και στην αγιότητα, ζητιανεύει την γέννηση του Χριστού στις καρδιές μας. Και τα σκοτάδια στα μυαλά και τις ψυχές που μας πνίγουν με τις αναταραχές, τις ακαταστασίες, τις αθεϊστικές ιδεολειψίες, χρειάζονται επιγόντως τη γέννηση του Χριστού στη ζωή του καθενός μας, για να δει ο άνθρωπος το φως το αληθινό που φωτίζει και οδηγεί τον καθένα μας στην αλήθεια, στην πρόοδο, στην ευημερία, στην ειρήνη, στη χαρά της ζωής, σε όλα τα δώρα του νεογέννητου Χριστού μας.
εύχομαι ολόψυχα να αξιωθούμε όλοι μας να ζήσουμε πραγματικά και όχι εικονικά, ουσιαστικά και όχι τυπικά τη γέννηση του Χριστού στις ψυχές μας, να κρατήσουμε και να αξιοποιήσουμε όλα τα δώρα της αγάπης Του στη δύσκολη και ταραγμένη καθημερινότητά μας. Χριστός ετέχθη, αδελφοί μου, με εγκάρδιες πατρικές ευχές και ευλογίες.